Το ερώτημα είναι καυτό. Πού είσαι στα τόσα χρόνια, κύριε Τζανετή? Κοιτάξτε, εγώ έχω μεγάλη ιστορία και βέβαια δεν μπορεί να εξαντληθεί από αυτήν την εκπομπή. Ξεκίνησα από πολύ μικρός, από το 56. Εκείνα τα ωραία χρόνια, πραγματικά ήταν πολύ ωραία χρόνια. Κατέβηκα στην Αθήνα και πήγα το 58 στα Νέα Ταλέντα, τότε με τον Οικονομίδη. Και έγραφε στο Άννη Κολούδη. Και όταν κατέβηκα λοιπόν, μου λέει ποιο θα μου πεις ο Οικονομίδης, του λέω... Είναι ένα εκκλησάκι ψηλό, 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 σαν κάνω το σταυρό μου με το Θεό μιλώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης, πώς σ' ανακάλυψε και λοιπόν, πώς ξεκίνησε? Ναι, εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα. Του λέω, κύριε Μάνο, του λέω, είμαι ο Τζανετής. Α, μου λέει, πάει μέσα, ξαναβγαίνει έξω, μου λέει, τραγουδάς ωραία. Του λέω, εσείς θα με κρίνετε, του λέω, εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Πράγματι, λοιπόν, πάμε σπίτι, μετά φεύγουμε και μ' ακούει. Και του άρεσε πάρα πολύ. Αμέσως, λοιπόν, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, σε μια εβδομάδα κάνουμε συναυλία στο Κεντρικό, ο Μανώλης. Βέβαια, είχε τόσο πολύ ενθουσιαστεί μαζί μου. Χαρά εγώ λοιπόν, επίσημη εμφάνιση με ραδιόφωνο και ιστορία. Και με το Χατζηδάκι και όλα. Ναι. Κύριε Τζανετή, λέγανε για εσάς και λένε κάποια ακόμα ότι ήσασταν μια μεγάλη φωνή, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, κάτι σαν τον Καζατζίδη. Θα μπορούσατε να γίνετε κι εσείς ένας δεύτερος Καζατζίδης ή ένας πρώτος. Αλλά τα παρατήσατε και φύγατε. Τελικά γιατί, σήμερα γιατί, έχετε μετανιώσει για την πράξη. Γιατί μου λέτε τέτοια πράγματα, γιατί είναι πολύ υπεύθυνα. Δεν είμαι Καζατζίδης. Βεβαίως και δεν είστε, είστε Τζανετής. Εντάξει, μπορεί να τραγουδάω, ξέρω εγώ, να έχω τον τρόπο μου να μετανιώσατε για την κίνηση που κάνατε να τα πετάξετε όλα και να φύγετε? Ίσως αν τώρα είχα... τελευταία. Ναι, τώρα, αν μετανιώσατε για αυτό που είχατε κάνει το 68, που τα παρατήσατε όλα και φύγατε. Ναι, το τραγούδι το αγαπάω και με το τραγούδι είμαι ζυμωμένος πολλά χρόνια. Δηλαδή το αγιάζει της νύχτας μου έχει λούσει πάρα πολλά χρόνια. Όταν λέμε 15-16 χρόνων παιδάκι, με τη γιθάρα στην πλάτη. Και 20 χρονών στην κορυφή κιόλας. Ναι. Είναι οπωσδήποτε μεγάλη αγάπη. Και βέβαια το τραγούδι ποιος μπορεί να μην το αγαπάει. Το τραγούδι είναι τρόπος ζωής. Αν δεν ακούμε τραγούδι, τι κάνουμε, πεθαίνουμε. Ξαναγυρίζετε τώρα στο τραγούδι? Ναι, θα ξαναγυρίσω, ναι. Θα ξαναγυρίσω, αλλά βέβαια με πολύ προσοχή, με πιο υπευθυνότητα, ξέρω εγώ, θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να ξαναγυρίσω. Ακούσουμε ένα τραγούδι σας εκείνης της εποχής. Να διαβώ σοκάκι να περάσω, γόνια να μη σε θυμηθώ, ημέρα να μη κλάψω. Θεαδάδολα γράδια δεν θέλω, Μαρία Ντολόρε. Η εν τους όχος εν πέδε μοιράδας, αειράγιος δε σόλ. Δέχαμε και τε κάντε μωρένα, δε μη σα μωρέ. Ουν πολερό και εν σάλθεν του καρμπο και σταν Εσπανιόλ. Ολέ, te mueves.
es mejor que las olas. Y en vez de decirte piropos, te canto bolero, María Dolores. Olé, 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 bonita y graciosa, te quiero. Y en vez de decirte piropos, te canto bolero, María Dolores. Olé, olé. Diga de Matías su doyozo, que hernaza zambaña don Bozo, que Matías lo labra a porfita mabra. Olé, 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 de xero anise crisimu, paradiso psiconacismo, María Dolores, aloena bolero. Vamos con Dios, Señor. Olé, olé, te mueves mejor que las olas, y en vez de decirte piropos, te canto bolero, María Dolores. Olé, 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 y café Matías su toñozo, que hernaza zambaña don Bozo, ti Matías olo labra, a porfita mabra. Olé, 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 texero anise crisimu, paradiso psiconacismo, María Dolores, aloena bolero. Olé, 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 ticate Matías su toñozo, que nasa zambaña tombozo, axejas tesores, María Dolores. Olé.